Αποκάλυψη, έρευνα, γνώμη, ρεπορτάζ, όλα αυτά τα έχει η Αιχμή. Η εφημερίδα της Θολακαρνανίας που από το 1995 είναι πρώτη σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα. Αιχμή, Αιχμή TV, Αιχμή Radio. Επιλέξτε την Αιχμή για να προβληθείτε στην Δυτική Ελλάδα. Γιατί η διαφήμιση είναι θέμα Αιχμής. Κυρίες και κύριοι, σήμερα βρισκόμαστε στο Λεσίνι. Βρισκόμαστε έξω από τον Ιερό Ναό Ισοδύων της Θεοτόκου. Είναι ένα ιστορικό μνημείο για την περιοχή. Είναι ένα γνωστό ιστορικό μνημείο για το οποίο θα μας μιλήσει ο πρόεδρος Γεράσιμος Παπαθανασίου, που εκτός από την ιστορικότητα και την αξία, την αρχαιολογική αξία που έχει, αντιμετωπίζει και ορισμένα προβλήματα τα οποία θα τα δούμε στη συνέχεια. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας να μιλήσουμε για αυτό το μνημείο εδώ. Ωστόσο θα επισκεφθούμε και άλλα σημεία του χωριού, του Λεσινίου, που πρέπει να τα δει ο κόσμος αφενός. Και αφετέρου θα πρέπει να εντοπίσουμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν προκειμένου να βρουν κάποια λύση. Μιλήστε μας λίγο για τον ιερό αυτό ναό των Ισοδύων της Θεοτόκου. Είναι το 13ο αιώνα και είναι βυζαντινό και έχει, αλλά έχουμε κάποια προβλήματα. Ναι, πριν πάμε σε αυτά που σίγουρα θα τα δούμε, νομίζω ότι έχει πρόβλημα η μάντρα και όλα αυτά. Ναι. Να πούμε λίγο ότι είναι ένα επισκέψιμο μνημείο. Βεβαίως, έρχονται εδώ επισκέπτες με λεωφορείας, σταματάνε, βγάζουν φωτογραφίες. Και κόσμος άγνωστος που περνάει με τα αυτοκίνητά τους, σταματάει και βγάζουν φωτογραφίες. Είναι επισκέπτες. Ναι, ναι, είναι ένα ιδιαίτερο μνημείο. Βεβαίως, ναι, ναι. Εδώ μάλιστα είχε επισκεφθεί αυτό το σημείο και... Και η Βασίλισσα η Σοφία της Ισπανίας. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για όλο αυτό το μνημείο. Εντάξει, δεν ήταν πολύ, όταν ήρθε δεν ήταν πολύ κόσμος. Βεβαίως, αφού ήρθε, βεβαίως εξέφρασε ότι είναι φανταστικό το μνημείο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε προβλήματα με το μνημείο. Ναι. Σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή? Προβλήματα με τη μάντρα, με το χώρο το, εδώ, το γύρω από την εκκλησία που είναι... Θα πρέπει δηλαδή να αναβαθμιστεί αισθητικά, να γίνει βεβαίως, μια φροντίδα του να χώρου. Να γίνει μια φροντίδα του χώρου για να... Για να είναι πιο περιποιημένο. Πιο περιποιημένο. Ο προάβλιος χώρος γενικά. Ναι. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια φράχτη η οποία είναι αρκετά, παρουσιάζει μια αρκετά κακή εικόνα. Πολύ κακή εικόνα. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει αυτό, να πρέπει να φύγουν όλα αυτά. Αυτά όλα πρέπει να φύγουν από εδώ. Μα ακούστε, να, ο χώρος να γίνει, να μεγαλώσει όπως ήταν. Ναι. Να φαίνεται η μάντρα, που και η μάντρα μου ακούστε έχει σε πολλά σημεία. Έχει βουλιάξει και είναι για να πέσει, θα το δούμε στην πορεία, ναι. Γιατί έχουμε πρόβλημα. Και άμα μπορεί και ο δήμαρχος μας, ας μας βοηθήσει εδώ να κάνουμε τη μάντρα, το λάχιστον. Νομίζω ότι δεν είναι πολλά τα χρήματα. Όχι. Που απαιτούνται. Ίσως ο Δήμος θα μπορούσε να θα συνεισφέρει μπορούσε σε αυτό. Θα μπορούσε και άμα ακούς, αν του δήμαρχο του πούμε να μας βοηθήσει, πιστεύω ότι θα το κάνει. Θα πρέπει να το δει αυτό το θέμα. Βεβαίως, και η Δημοτική να το δει, μ' ακούς. Θα σκύψει το κεφάλι και θα μας βοηθήσει. Να γίνει κάτι καλό για το χωριό μας. Γιατί τόσα χρόνια είναι σε εγκατάλειψη. Το βλέπετε, είναι σε πλήρη εγκατάλειψη. Θα πάμε γύρω στη μάντρα για να δείτε τις ατέλειες, ναι. Θα καταλάβετε σε τι βαθμό βρίσκεται. Πρόεδρε, εδώ σε αυτό τον ιερό ναό υπάρχουν και κάποιες πολύ αξιόλογες αγιογραφίες. Δεν μπορούμε βέβαια αυτή τη στιγμή να μπούμε στο εσωτερικό για να τις δούμε, ωστόσο όμως είναι μεγάλης αξίας. Βεβαίως, έχει έρθει η αρχαιολογία εδώ και 15 χρόνια, μπορεί να είναι και 20, έχει βρει αγιογραφίες, αλλά όμως δεν μας έχουν δώσει καμία απάντηση ακόμα. Λέει, μην το περάξετε το ναό, θα έρθουμε εμείς κάποια στιγμή να... Για να τις αποκαλύψουν. Να αποκαλύψουν, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Εδώ παλαιότερα έβοφαν μια ασβέστη στις τύπους, δηλαδή προφανώς δεν γνώριζαν την αξία. Δεν γνωρίζαν την αξία γιατί είχε πολύ ασβέστη και είναι σε πάχος που 5 εκατοστά. Ναι. Πρέπει να φύγει δηλαδή όλο αυτό για να αποκαλυφθεί το... Βεβαίως. Σε μερικά σημεία που έχει έρθει η αρχαιολογία και έχει σκάψει τον ασβέστη, φαίνονται οι γεωγραφίες, τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω που έχει φτάσει το θέμα και πού είναι. Πρόεδρε, το πρόβλημα είναι η μάντρα εδώ, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα. Τι ακριβώς συμβαίνει, περιγράψτε μας λίγο την κατάσταση.
Η μάντρα, αν πρέπει να τη διορθώσουμε, είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι μισογκρεμισμένη σε πολλά σημεία. Σε πολλά σημεία είναι μισογκρεμισμένη και θέλει, μ' ακούς, θέλει οπωσδήποτε... οπωσδήποτε αναστήλωση. Έτσι το... Ναι, γιατί φαντάζομαι ότι αν συνεχιστεί η πτώση των πετρών και τέλος πάντων όλο αυτό, θα υποχωρήσει και το έδαφος και... της, του προαύλιου χώρου εδώ. Βεβαίως, βέβαια. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Και να, να φράξουμε, μ' ακούς, το μνημείο. Ναι. Να μην μπαίνουν, μ' ακούς... Τα ζώα μέσα, γιατί βλέπουμε ότι έχει και ζώα. Βλέπουμε... εντάξει. Ναι, είναι ένα ζήτημα αυτό. Πρέπει να προστατευτεί το μνημείο. Οπωσδήποτε, μ' ακούς. Και το πρώτο που ζητάμε τώρα, εγώ σαν κοινότητα, είναι να φτιάξουμε τη μάντρα, να ξεκινήσουμε, γιατί μέσα δεν μπορούμε να, εμείς να επεμβούμε, γιατί είναι θέμα αρχαιολογίας. Τη μάντρα όμως μπορούμε να επεμβούμε, αν μας βοηθήσει ή ότι ο Δήμος, που πιστεύω θα μας βοηθήσει αν πούμε στον Δήμαρχο, να φτιάξουμε τη μάντρα και σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα. Το χώρο, το γύρω γύρω, εκεί που έχουν φράξει και οι φράκτοι, που είναι άσχημο, ναι, πολύ άσχημη εικόνα για αυτό το μνημείο. Και για τους επισκέπτες προφανώς για τους που έρχονται. Επισκέπτες, γιατί έρχονται εδώ, βγάζουν φωτογραφίες και... Να μην παρουσιάζεται, να μην παρουσιάζεται αυτή η εικόνα που είναι άσχημη. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα μοναδικής ομορφιάς σημείο στην κοινότητα Λεσσηνίου, είναι το δάσος του Φράξου. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό δάσος, ένα σπάνιο δάσος, στο οποίο υπάρχει το φυτό Φράξος. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα φυτά βέβαια, κάποια τα οποία είναι σπάνια. Υπάρχουν πολλά επίσης είδη πουλιών που ζουν εδώ, το οποίο όμως δάσος του Φράξου θέλει μια αξιοποίηση. Ναι, μεν είναι μοναδικό, είναι πάρα πολύ όμορφο. Πραγματικά εντυπωσιάζει τον επισκέπτη, ωστόσο όμως θέλει μια περιποίηση, μια φροντίδα. Πριν από μερικά χρόνια το Δασαρχείο Μεσολογγίου είχε αποφασίσει ότι θα να εκφωνήσει μια μελέτη για να γίνει κάποιος καθαρισμός στο δάσος του Φράξου, να γίνει κάποια βελτίωση των πλακόστρωτων και όλων αυτών των υποδομών που βρίσκονται εδώ. Ωστόσο αυτό έμεινε στη μέση, δεν προχώρησε ποτέ. Κύριε Πρόεδρε, όπως είπαμε, βρισκόμαστε εδώ στο δάσος του Φράξου, σε αυτό το μοναδικής ομορφιάς δάσος. Να πούμε έτσι λίγο δύο λόγια, τι σημαίνει αυτό για εσάς εδώ, για το Λεσσίνι. Το δάσος εδώ, όπως εμείς οι Λεσσινιώτες ερχόμασταν εδώ και περπατάγαμε μέσα στο δάσος, γιατί έχει πλάκες, είναι γύρω στα 3.200 γύρω-γύρω η περιφορά του... 3 χιλιόμετρα το πλακόστρωτο. Βεβαίως, 3 χιλιόμετρα 200. Και ερχόμασταν, περπατάγαμε τις γυναίκες μας, με τα παιδιά μας. Ναι. Τώρα το βλέπουμε ότι θέλει κάποια δουλειά. Είναι λίγο εγκαταλελειμμένο τώρα. Είναι εγκαταλελειμμένο. Θέλει σκούπισμα, θέλει, έχουν πέσει πολλά δέντρα μέσα στο... Στον πεζόδρομο. Στον πεζόδρομο. Ναι. Και ναι. Είναι το μεγαλύτερο δάσος στα Βαλκάνια. Είναι γύρω στα 750 στρέμματα. Έχει πηγές μέσα. Έχει δύο πηγές, καταβόθρα και δεν ξέρω... Ναι, οι άλλοι δεν ξέρω πώς ναι, το λένε τώρα. Είναι πάντως πάρα πολλά σημαντικά πράγματα. Εδώ ζουν και κάποια πουλιά, έτσι λίγο σπάνια θα λέγαμε. Σπάνια πουλιά, ναι. Και έχει επισκέπτες. Έρχονται λεωφορεία με σχολεία και παίζουν εδώ γιατί έχει... Ναι. Να δουν αυτό το μοναδικό να πράγμα. Ναι, αυτό το μοναδικό ουσιαστικά πράγμα. Αυτό θέλει δηλαδή έναν καθαρισμό. Βεβαίως. Θα πρέπει να γίνει μια εξυγένση, δηλαδή να απομακρυνθούν τα ξερά πεσμένα δέντρα. Γενικά μια ανανέωση μάλλον, αυτό είναι που θέλει. Θέλει μια φροντίδα, δεν ξέρω, είτε στο δασαρχείο ανήκει. Θέλει κάποια άτομα εδώ να έρθουν να το καθαρίζουν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο το δασαρχείο θα το κάνει. Αλλά θέλει μια επιμέλεια. Πρέπει να έρχεται ο κόσμος εδώ να το φροντίζει. Ουσιαστικά υπάρχουν και κάποια επικίνδυνα σημεία. Ας πούμε το γεφυράκι έχει πολλά προβλήματα. Είναι ένα πανέμορφο γεφυράκι. Ήταν το γεφυράκι εκεί που έχει χαλάσει εδώ και 3-4 χρόνια και ακόμη το δασαρχείο δεν το έχει φτιάξει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα πρέπει μάλλον και ο Δήμος να κάνει μια επαφή ίσως. Βεβαίως. Ο Δήμος βεβαίως να κάνει μια επαφή με το δασαρχείο, γιατί στο Δήμο. Δασαρχείο και στο Δήμο ανήκει και αυτό. Ναι. Έτσι. Ναι. Οπότε ναι, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια φροντίδα για αυτό το πανέμορφο πραγματικά. Βεβαίως. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό τόσο πολύ που κάποιος δεν θέλει να φύγει από εδώ. Βεβαίως.
Είναι πολύ φανταστικό και αν μπορούσαμε τώρα να το περπατήσουμε όλο, γιατί δεν μας παίρνει χρόνο, θα βλέπετε κάτι διαφορετικό. Ξεχνιέται κανείς. Ξεχνιέται, βεβαίως, ξεχνιέται. Επομένως λοιπόν οι αρμόδιοι πρέπει να το δουν με πολύ σοβαρότητα, γιατί όπως είπαμε είναι ένα μοναδικό μνημείο της φύσης αυτό. Δεν υπάρχει παρόμοιο και θα πρέπει να φροντιστεί ούτως ώστε να μην καταστραφεί ποτέ. Δηλαδή θα είναι πολύ μεγάλη απώλεια αν αυτό το δάσος δεν παραμείνει και δεν αξιοποιηθεί περισσότερο. Αν το δάσος εδώ το είχαμε αξιοποιήσει, η κοινότητα, ο Δήμος, το δασαρχείο, εδώ θα ήταν αν τα πιο ωραία πράγματα μπορεί να φανταστεί ένας πραγματικός παράδεισος. Ναι. Ένα άλλο εξίσου εξαιρετικό σημείο στο Λεσίνι είναι και το μοναστήρι της Παναγίας Λεσινιώτισσας, στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κύριε Πρόεδρε, ήρθαμε σε ένα άλλο επίσης εξαιρετικό σημείο στο Λεσίνι, ένα από τα πολλά τελικά του Λεσινίου, είναι το μοναστήρι της Παναγίας Λεσινιώτισσας. Εδώ πέρα, από ό,τι μου λέγατε πριν, έχει παρέμβει ο κόσμος, δηλαδή με τη βοήθεια του κόσμου έχουν γίνει αρκετά πράγματα εδώ. Έχουμε τη βοήθεια του κόσμου και ειδικά στη μνήμη της που είναι 22 Αυγούστου το βράδυ που φέρναμε εδώ και ορχήστρες, κάναμε πανηγύρι πολλά χρόνια, ναι. Το μοναστήρι έπιανε κάποια καλά λεφτά, ναι. Αρκετά μάλλον μπορώ να πω. Από τις προσφορές του κόσμου, εδώ στη μνήμη της μπορεί να ήταν και 15.000 κόσμος όταν μπορούσαν να γίνουν εκδηλώσεις. Και με αυτά τα χρήματα, με τη βοήθεια δηλαδή του κόσμου, κάνατε την περίφραξη, κάνατε κάποια πράγματα. Φέραμε ρεύμα, νερό, έχουμε φτιάξει το μοναστήρι μέσα, το οποίο θα το δούμε μετά. Ναι. Έχουν γίνει σημαντικά έργα με την προσφορά του κόσμου. Ναι, και ο προάβλιος χώρος βλέπουμε έτσι είναι ένας όμορφος χώρος. Είναι φανταστικό, μακώς εδώ μπορεί να έρθουν οικογένειες να κάνει πικνίκ ένα Σάββατο, μια Κυριακή, να έρθουν. Είναι φανταστικό το μέρος. Ναι. Βέβαια και οι επιτρόποι που μπαίνουν προσφέρουν και αυτοί ο κόσμος, ναι, όσο μπορούν, γιατί θέλει δουλειά εδώ, θέλει πολλή δουλειά. Ναι. Δεν είναι, το βλέπουμε τώρα, θέλει πάρα πολλή δουλειά. Να φροντίζεται, να φροντίζεται αυτός ο χώρος. Νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος, μπορεί η περίφραξη όλη να είναι γύρω στα 70 στρέμματα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι ένας μεγάλος χώρος. Μεγάλος χώρος, γιατί μα πάμε και από πίσω, ναι. Ναι, είναι φανταστικό. Θα μπούμε και μέσα στο μοναστήρι που έχει γίνει τέλεια δουλειά. Εκπεράσαμε όλοι τώρα, έχουν κάνει έργα η Επιτροπή. Ναι. Θα δείτε ότι είναι κάτι φανταστικό. Να πούμε δύο λόγια για αυτό το καταπληκτικό πραγματικά μοναστήρι. Ναι. Είναι χτισμένο το 1600. Ναι. Είναι χτισμένο. Υπήρχε βάλτος γύρω-γύρω από το μοναστήρι. Βεβαίως, παλιά, εδώ υπήρχε βάλτος, που με ακούσει, και εδώ ήταν το μοναστήρι. Επί τουρκοκρατίας, νομίζω, συγκεντρώθηκαν εδώ οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι, ναι, ναι, συγκεντρώθηκαν εδώ για να μην... Για να προστατευτούν από τους Τούρκους. Από τους Τούρκους. Μάλιστα. Ναι. Και γύρω-γύρω ήταν βάλτος όπου δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν οι Τούρκοι. Όχι. Ναι. Δεν μπορούσαν να... Νιγόντουσαν. Ναι. Οπότε οι κάτοικοι ήταν ασφαλείς εδώ. Ήταν ασφαλείς, ναι. Αυτό ως μοναστήρι λειτουργούσε τα παλιότερα χρόνια, δηλαδή είχε μοναχούς παλιά. Ναι, πολύ παλιά, ναι. Μέχρι το 1971 που πέθανε ο τελευταίος μοναχός. Που... Ναι. Για σας εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό το μοναστήρι, δηλαδή κάτοικοι πάντα ανάβετε το κεράκι σας εδώ, κάνετε την προσευχή σας πάντα. Πάντοτε, το μοναστήρι εδώ μας κρατάει πάντοτε δυνατούς, πηγαίνουμε στα χωράφια μας εδώ στις δουλειές μας και περνάμε από εδώ να ανάψουμε το κεράκι μας, να μας ευλογήσει. Είναι για εσάς πολύ σημαντικό. Ναι. Εδώ λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, με τις δωρεές και με τη βοήθεια του κόσμου έγιναν κάποια έργα. Έγιναν πολλά έργα. Ναι. Ό,τι έχει γίνει εδώ είναι με δωρεές και βοήθεια του κόσμου. Ναι. Δεν είχε από πουθενά άλλου βοήθεια. Ναι. Κάνατε δηλαδή τους εξωτερικούς τοίχους, τους φτιάξατε έτσι να φαίνεται αυτή η πέτρα, η εκπληκτική. Η πέτρα, όλα είναι με τη βοήθεια του κόσμου. Ναι. Και ειδικότερα στη μνήμη που γίνεται, στις 22 γινόταν τα πανηγύρια εδώ που είχε, ναι, πολλούς επισκέπτες. Αυγούστου πάντα. Αυγούστου, ναι. Είχε πολλούς επισκέπτες, ναι. Εδώ η Παναγία έπιανε σοβαρό ποσό δηλαδή για, ναι, να βοηθούσε ο κόσμος. Ναι, εκτός αυτού γίνονται και τελετές, δηλαδή γάμοι, βαπτίσεις. Όχι γάμοι, βαπτίσεις πάρα πολλές. Οι γάμοι έχει απαγορευτεί τώρα από τη Μητρόπολη να γίνονται γάμοι εδώ. Μάλιστα.
Βαφτίσεις γίνονται από τα Γρίνιο, έρχεται ο κόσμος, από το Νεοχώρι, ναι. Μεσολόγγι, από τα γύρω τα χωριά. Έρχονται mm-hmm. και κάνουν βαφτίσεις εδώ, ναι. Και έχετε φτιάξει μάλιστα και ένα στέγαστρο έτσι για να μπορεί να καθίσουν, αν θέλουν να φάνε. Ναι. Ναι. Η τραπεζαρία. Η τραπεζαρία, μάλιστα, ναι. Είναι μια. Το εκκλησάκι είναι λιτό, όποιος μπει όμως μέσα αισθάνεται μια κατάνοιξη, μια συναισθηματική ανάταση. Είναι ένας χώρος θρησκευτικής λατρείας που πραγματικά αξίζει κάποιος να τον επισκεφθεί, να προσευχηθεί. Είναι το σήμα κατά τεθέν της θρησκείας για τους Λεσσινιώτες. Εδώ πέρα, Πρόεδρε, βρισκόμαστε στο Δεσποτικό. Τι ακριβώς είναι εδώ? Που φιλοξενεί το Δεσπότη, δηλαδή είναι μία αίθουσα που στη μνήμη της έρχεται ο Δέσποτας. Ναι, είναι ένα δωμάτιο δηλαδή που μπορεί να κάτσει ο Μητροπολίτης. Ο Μητροπολίτης, ναι. Έρχεται κάθε χρόνο στην γιορτή. Βεβαίως έρχεται, ναι, έρχεται και ψαίνει και όλος και τα λοιπά. Εσείς ως Λεσσινιώτες όμως, πάντα ήσασταν εδώ, από πάντα ερχόσασταν. Πιο παλαιά, που δεν υπήρχαν αυτοκίνητα και τέτοια, όλο το Λεσσίνι ερχόταν εδώ με ρούχα, με κουβέρτες και τέτοια, στη μνήμη της βέβαια, και κοιμόντουσαν εδώ ο κόσμος. Έξω στο χώρο. Έξω στο χώρο, εδώ μέσα, κοιμόντουσαν εδώ. Ναι. Δηλαδή ήταν κάτι ξεχωριστό. Ναι. Ήθελαν δηλαδή να μείνουν, ας πούμε, εδώ. Βεβαίως, ναι. Αυτό ναι. Το διήμερο. Αυτό το διήμερο, ναι. Για να νιώσουν αυτή την θρησκευτική, να ναι. προσευχηθούν στην. Στην Παναγία. Στην Παναγία, ναι. Ναι, αυτό ναι. Μου λέγατε νωρίτερα ότι το θυμάστε κι εσείς ως μικρό παιδί. Βεβαίως, εγώ από μικρό παιδί ερχόμασταν εδώ, από μικρά παιδιά μας έπαιρνε. Οι γονείς μας ερχόμασταν εδώ και εμείς με το ίδιο. Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο. Όλες οι οικογένειες δηλαδή ερχόσασταν και. Βεβαίως, με τα φαγητά τους, με όλα, με τις κουβέρτες, με τα ψωμιά τους και γινόταν οι πανήγυρες. Ναι. Από παλιά γινόταν οι πανήγυρες εδώ. Έχει 50 χρόνια, 60 ναι. που είχαμε. Τώρα φαντάζομαι γίνεται με ένα, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή τώρα που υπάρχουν τα μέσα, προφανώς έρχονται την ίδια μέρα. Βεβαίως, έρχονται, κάθονται με πολύ αργά. Όταν υπήρχαν οι ορχήστρες, καθόταν μέχρι το πρωί. Ναι. Και γλεντάγανε κιόλας. Τώρα έχουμε κάποια χρόνια, δεν φέρνουμε εδώ ορχήστρα. Ναι, αλλά, ώστε... αλλά φεύγουν όμως με τα αυτοκίνητά τους. Είναι... Ναι. Πάντως οι Λεσσινιώτες δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην έρθουν εδώ για να προσκυνήσουν. Δεν γίνεται, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Το Λεσσίνι το ζει το μοναστήρι, το αγαπάει, είναι το σπίτι τους, η Παναγία. Και γι' αυτό έχουν γίνει και όλα αυτά. Ναι. Γιατί όταν λες για Παναγία Λεσσινιώτες, όλοι μας αγγίζει και προσφέρουμε ναι. για να γίνει κάτι καλό. Ναι. Για το μοναστήρι μας. Είναι συγκινητική όλη αυτή η στάση των Λεσσινιωτών, όλο αυτό που αισθάνονται. Είναι πολύ συγκινητικό για αυτό το μοναστήρι. Βεβαίως, βεβαίως.